Εμένουν στην άποψή τους οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Κουτάρεως για απόσχεση από τον Δήμο των Σερών προκειμένου να δημιουργηθεί ο 8ος Δήμος στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η απόφαση, να θυμίσουμε, πως πάρθηκε την περασμένη Πέμπτη στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου, όπου και τα μέλη του συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της συγκεκριμένης απόφασης. Σήμερα, μετά την εορτή του Πάσχα, ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης παραχώρησε συνέντευξη τύπου με θέμα: το θέμα του νέου παιδινού Δήμου θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μόλις προσκομιστούν οι προϋποθέσεις που θέτει το Τοπικό Συμβούλιο Σκουτάρεως. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος ανέφερε πως το θέμα της δημιουργίας νέου παιδινού Δήμου θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μόλις το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κουτάρεως προσκομίσει, σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει, τις αποφάσεις των κοινοτήτων των Δημοτικών Ενωτήτων Σκουτάρεως κάτω Μητρουσίου για τη δημιουργία νέου παιδινού Δήμου και επίσης τη μελέτη βιωσιμότητας του νέου παιδινού Δήμου. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάριος πήρε απόφαση κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με την οποία συμφωνεί με τη δημιουργία νέου παιδινού Δήμου, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν αποφάσεις και οι κοινότητες των Δημοτικών Ενωτήτων Σκουτάριος και Καπετάν Μητρούση και ότι θα εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας για τη δημιουργία του νέου παιδινού Δήμου. Το θέμα της δημιουργίας νέου παιδινού Δήμου θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μόλις το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάριος προσκομίσει, σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει, πρώτον, τις αποφάσεις των κοινοτήτων των Δημοτικών Ενωτήτων Σκουτάριος Καπετάν Μητρούση για τη δημιουργία νέου παιδινού Δήμου και δεύτερον, τη μελέτη βιωσιμότητας του νέου παιδινού Δήμου. Να θυμίσουμε πως οι κάτοικοι που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της προηγούμενης Πέμπτης ζητούν την απόσχεσή τους από το Δήμο των Σερών με αφορμή τις αυξήσεις στον λογαριασμό της ΔΕΙΑΣ. Μάλιστα, στη συνεδρίαση το παρόν είχαν δώσει και οι πρόεδροι τοπικών διαμερισμάτων, οι οποίοι και είχαν εκφράσει τις προσωπικές τους απόψεις για το θέμα. Αυτό θα μας το πει το Υπουργείο, εφόσον φέρουν τις προϋποθέσεις που έχουν, που έχουν αποφασίσει, δηλαδή αποφάσεις και από άλλες τοπικές κοινότητες και την μελέτη βιωσιμότητας, τότε εμείς ως Δημοτική Αρχή το φέρνουμε το θέμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σεβαστούμε την απόφασή τους, θα το προωθήσουμε στο Υπουργείο και εγώ προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ μαζί τους για να ικανοποιήσουμε το αίτημά τους. Η απόφαση, κοιτάξτε, είναι ομόφωνη ως προς το ότι θέλουν τη δημιουργία νέου παιδινού Δήμου. Όμως, για να δημιουργηθεί ο νέος παιδινός Δήμος, οι τρεις τοπικοί σύμβουλοι λένε πρέπει να πάρουν αποφάσεις και οι άλλες κοινότητες των Δημοτικών Ενωτήτων και να εκπονηθεί μία μελέτη βιωσιμότητας. Και οι δύο είπανε όχι, δεν χρειάζεται τίποτα, το σκούταρι να κάνει ξεχωριστό Δήμο. Αυτό λέτε. Η απόφαση των κατοίκων με δικαιώνει. Εγώ ήμουν υπέρ του 8ου Δήμου. Το είχα πει και προκαλεί κράτη, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σερών. Κάτοικοι αυτοί, τέλος πάντων τώρα, ή κάποιοι τέλος πάντων αυτοί που παίρνουν, που πρωταγωνιστούν, με δικαιώνουν εμένα. Εγώ πριν γίνει ο Καλλικράτης και όταν γινόταν οι διαβουλεύσεις ήμουν υπέρ του 8ου Δήμου στο νομό Σερών. Υπέρ της δημιουργίας αυτού του παιδινού Δήμου. Με μία φιλοσοφία όμως. Έτσι, διότι αυτά τα χωριά έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι αγροτικά χωριά και έχουν κοινά χαρακτηριστικά και θα ήταν λάθος να μπουν σε έναν καθαρά αστικό Δήμο. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι τότε ο Καλλικράτης, με τον Καλλικράτη θα δίναν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηθεί ο Καλλικράτης. Αντί να δώσουν όμως 4 δισεκατομμύρια ευρώ, πήραν από τους Δήμους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν μας λέγανε ότι δεν θα δώσουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, εγώ δεν θα ήμουν υπέρ του Καλλικράτη. Έτσι θα τα σώμουν κατά. Όμως είπαν ότι θα δώσουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε όμως ότι με την κρίση που υπάρχει, με την οικονομική κρίση και με το γεγονός ότι δεν δώσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι πολύ τυχερά τα χωριά αυτά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Αν δεν ήταν στο Δήμο, θα ήταν 100 φορές χειρότερα από ό,τι είναι τώρα. Έτσι, έχουν ωφεληθεί από τον Δήμο, από την ένταξή τους στον Δήμο. Αυτή είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, και ασφαλώς στην ερώτηση που κάνατε θα ήταν καλύτερα για το Δήμο, ο πρώην Δήμος Σερών ασφαλώς είχε αρνητικές συνέπειες με την ένταξη των χωριών αυτών. Είχε αρνητικές συνέπειες. Διότι δεν θα είχαμε εμείς αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, διότι ο Δήμος Σερών, ο πρώην Δήμος Σερών, λίγο πολύ είχε λύσει σχεδόν τα περισσότερα προβλήματα υποδομής. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Αυτή είναι η όλη αλήθεια, είναι πολύ τυχεροί που βρίσκονται στον Δήμο Σερών. Παράλληλα, ο Πέτρος Αγγελίδης άφησε και αιχμές κατά συγκεκριμένο προσώπο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι είχαν πρωταγωνιστήσει τότε για να ενταχθούν στο Δήμο Σερών και οι ίδιοι πρωταγωνιστούν τώρα προκειμένου να αποσχιστούν από αυτόν. Δηλαδή, αυτοί που πρωταγωνιστούν τώρα για την απόσχιση πρωταγωνιστούσανε τότε για να μπουν στον Δήμο Σερών. Και τώρα, δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες, είναι σίγουρο αυτό. Και τώρα πρωταγωνιστούν για να φύγουν με το πρόσχημα ότι δήθεν θύμωσαν γιατί πήραμε απόφαση για αυξήσεις στο τιμολόγιο του νερού. Και ρωτάω εγώ, ας πούμε ότι κάνουν έναν άλλον Δήμο και μία άλλη δημοτική αρχή παίρνει μία δυσάρεστη απόφαση για αυτούς. Θα θυμώσουν πάλι και θα θέλουν να φύγουνε. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ή έχεις μία φιλοσοφία και λες εγώ θέλω να κάνω έναν νέο Δήμο διότι υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας ενώνουν και δεν έχουμε σχέση με τον αστικό Δήμο των Σερών. Δεν είναι όμως δυνατόν να επικαλείσαι και να λες θέλω να φύγω γιατί θύμωσα με μία απόφαση της Δημοτικής Αρχής που στην ουσία η απόφαση είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Άσχετα αν είναι αυτή τη στιγμή έχει πολιτικό κόστος για μας. Ο χρόνος όμως τα αποκαλύπτει όλα και τα δικαιώνει όλα. Ο χρόνος αποκαλύπτει την αλήθεια, ο χρόνος δίνει και τη δικαίωση. Και θα δείτε, το καλό πάντα νικάει το κακό. Το δίκαιο και η αλήθεια στο τέλος πάντα νικάνε. Κύριε Δήμα, για αυτή τη μελέτη του ισχύματος ποιος θα την... Δεν ξέρω, να μας πούν αυτοί οι οποίοι θα θέτουν τα θέματα. Αυτοί θα την αναλάβουν. Αυτοί που θέτουν το θέμα. Παράλληλα, ο Πέτρος Αγγελίδης τόνισε πως τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστρέψουν και πάλι στο Δήμο των Σερών σε περίπτωση απόσχεσης, ενώ κάλεσε ορισμένους να σταματήσουν το λαϊκισμό για ψηφοθυρικούς λόγους. Αν γίνει ξεχωριστός Δήμος, ασφαλώς αυτά τα περιουσιακά του στοιχεία θα επιστρέψουν. Όμως, αυτός είναι ένας λαϊκισμός που έχει ξεπεράσει κάθε όριο πλέον. Τίποτα από αυτά που λένε, κάποιοι δεν είναι αλήθεια που λένε ότι δήθεν δεν αγνοούμε τα χωριά κτλ. Από το 11 που αναλάβαμε μέχρι τώρα για τα χωριά, αν δεν ήταν στον Δήμο Σερών, τα χωριά αυτά θα ήταν 100 φορές χειρότερα. 100 φορές χειρότερα από ό,τι είναι τώρα. Πολλές φορές ρίχνουμε την πόλη υπέρ των χωριών. Υπέρ των χωριών τη ρίχνουμε την πόλη. Λοιπόν, ο λαϊκισμός έχει καταστρέψει τη χώρα, δυστυχώς όμως κάποιοι προκειμένου να πάρουν λίγους ψήφους δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν πάλι το λαϊκισμό προς ιδίων όφελος. Υπάρχουν σκοπιμότητες, δείτε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των καταστάσεων και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.